Η πρώτη με ερώτηση είναι πόσα είναι αριθμητικά τα παιδιά των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα χωρίς ελληνική ηθαγένεια και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ρωτώ βέβαια όχι μόνο για τα παιδιά δεύτερης γενιάς, δηλαδή για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά και πρώτης γενιάς που ήρθαν εδώ πάρα πολύ μικρά και ουσιαστικά δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα εκτός από την ελληνική. Θέλω να κάνω καταρχάς μια διόρθωση. Εμείς σαν οργάνωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Τα παιδιά των μεταναστών. Οπότε... Πρώτης και δεύτερης γενιάς εννοείται. Ναι, ναι. Μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τη δεύτερη γενιά, μιλάμε για παιδιά που έχουν γεννηθεί και παιδιά που έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη γενιά. Για το πόσοι είναι και πόσα είναι, δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει μια εκτίμηση που είχε γίνει παλιότερα που είχε βγει ότι είναι γύρω στα 200.000 παιδιά που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ σύμφωνα με μια εκτίμηση που είχε γίνει τότε παλιότερα από το Φόρουμ Μεταναστών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για να δούμε πόσοι φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Οπότε ο αριθμός έχει μείνει εκεί. Τα επίσημα στοιχεία που μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί, εγώ εκτιμώ σήμερα ότι είναι πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Ναι, είναι λίγο λιγότερα. Είναι λίγο λιγότερα γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά που έχουν απογοητευτεί και έχουν φύγει από τη χώρα. Όπως και φεύγουν και τα Ελληνόπουλα που φτάνουν σε μια ηλικία. Μεταναστεύουν λόγω κρίσης, οικονομικής κρίσης, λέτε. Ναι, λόγω οικονομικής κρίσης. Έτσι και αυτά ενδεχομένως να έχουν επιλέξει να συνεχίσουν άλλο τη ζωή τους ή έστω για λίγο. Ποια είναι τα βασικά τους προβλήματα, Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι καταρχάς μιλάμε για πολίτες και μιλάμε για πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Μιλάμε για πολίτες της χώρας οι οποίοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα παρά μόνο υποχρεώσεις. Μιλάμε για πολίτες που είναι απόλυτα ενταγμένοι στο κοινωνικό ιστό και δεν έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Μιλάμε για νέους ανθρώπους που θα θέλανε να σπουδάσουν ελεύθερα ως Ευρωπαίοι πολίτες σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούν γιατί πολύ απλά αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι τρίτης χώρας ενώ δεν έχουν γνωρίσει κάποια άλλη πατρίδα εκτός από την Ελλάδα. Και σειρά προβλημάτων άλλων, ας πούμε, που μπορούν να αντιμετωπίζουν. Πολύ απλά στην ίδια τους χώρα που μεγαλώνουν και έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν δεν είναι ισότιμοι πολίτες σε αυτήν. Άμα είναι να πάρουμε και για εργασιακά δικαιώματα. Άμα πάμε στα επαγγελματικά δικαιώματα και εργασιακά υπάρχουν παιδιά που έχουν σπουδάσει πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες και επαγγέλματα και δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, όπως ας πούμε γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, νοσηλευτές, που πρέπει να ανήκουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύλλογο, ο οποίος προϋποθέτει κάποιος να έχει την ελληνική ηθαγένεια για να συμμετέχει σε αυτήν. Οπότε είναι ένα πρόβλημα μεγάλο όταν είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί ή έχει έρθει σε πολύ μικρή ηλικία και έχει επενδύσει ο ίδιος και η οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια να σπουδάσει, να φτάνει στο σημείο, ας πούμε, να μην μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα. Να ρωτήσω κάτι. Θα κατατεθεί μάλλον ένας νόμος από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τις επόμενες μέρες προς διαβούλευση και η ερώτησή μου είναι αυτός ο νόμος τι προβλέπει και αν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματα αυτών των παιδιών. Λοιπόν, ο νόμος αυτός προβλέπει κάτι λίγο παραπάνω από αυτό που προέβλεπε ο νόμος Ραγκούση. Του 2010, δηλαδή. Του 2010, ο 38-38. Ο νόμος αυτός θεωρώ και θεωρούμε ότι είναι
αυτό που θα έπρεπε να έχουμε. Και απλά εγώ δεν θα ήθελα να σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό. Θα πούμε κάποια πράγματα για τον νόμο, ότι προβλέπει φυσικά τη γέννηση, προβλέπει τη γέννηση στην Ελλάδα, όπως και, και ο νόμος Ραγκούση το ίδιο. Mm-hmm. Αναγνωρίζει την επιτυχία μετά από εξετάσεις, την είσοδο σε ελληνικά πανεπιστήμια, την αποφύτηση από τα ελληνικά πανεπιστήμια, την εννιαετή και εξαετή φοίτηση σε ελληνικά σχολεία. Νομίζω ότι καλύπτει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέγεται δεύτερη γενιά. Και είναι και σε συνδυασμό άλλων πραγμάτων που είναι σε πολύ καλό δρόμο το νομοσχέδιο αυτό. Αυτό που έχει διαρρεύσει και αυτό που έχουμε, που έχουμε διαβάσει κι εμείς. Βέβαια, πριν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το νομοσχέδιο αυτό, την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή όλοι, είναι ότι φυσικά και έχει προηγηθεί μια διαβούλευση με εμάς σαν οργάνωση, για το ποιες είναι οι προτάσεις μας και ποιες είναι οι παρατηρήσεις μας και οι προβληματισμοί μας σε σχέση με τον παλιότερο, με τον νόμο Ραγκούση, με το νομοσχέδιο που πήγε να κατατεθεί με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, και εν τέλει λόγω των εκλογών δεν κατατέθηκε. Είχε γίνει διαβούλευση μέσα με άλλες οργάνωσεις, φαντάζομαι. Ναι. Οπότε εκεί εμείς δώσαμε τις προτάσεις μας, τις παρατηρήσεις μας και τους προβληματισμούς μας όσον αφορά την εφαρμογή κυρίως του νόμου μετά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Από όσοι έχει διαρρεύσει, γιατί δεν το ξέρουμε ολόκληρο, δεν το έχουμε διαβάσει, έχετε κάποιες παρατηρήσεις ήδη να κάνετε, δηλαδή κάτι που δεν ικανοποιείτε? Για την ώρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν ικανοποιείται. Μην ξεχνάμε πάντα ότι πριν από 2 χρόνια είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις συγκεκριμένες διατάξεις για τη δεύτερη γενιά από το 38-38, τον νόμο Ραγκούση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος θα προστατεύεται καταρχάς από την ίδια, προστατευτεί από την ίδια την κυβέρνηση και θα στηριχτεί, και ένα νόμο που θα μπορούμε να στηρίξουμε κι εμείς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά τις διατάξεις οι οποίες ακυρωθήκανε, και να είμαστε προσεκτικοί για το μέλλον. Δεν ξέρουμε τώρα θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, όταν θα ψηφιστεί ενδεχομένως να έχουμε και άλλη προσφυγή του Συμβουλίου Επικρατείας, ναι, να υπάρχει και άλλη προσφυγή, αλλά το θέμα είναι ότι να μην είναι ένας νόμος που να είναι έρμεος στον καθέναν, να τον προσβάλλει, και οπότε νομίζω ότι αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα είναι, νομίζω πως μακάρι να μην έρθει αυτή η ώρα. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, θα σκεφτεί λίγο διαφορετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα σκεφτούν λίγο διαφορετικά οι δικαστές αυτή τη φορά. Και δεν θα πούν ότι μιλάνε για άτομα και παιδιά που είναι αγνώστου προελεύσεως, για παιδιά και ανθρώπους που αλλοιώνουν το ελληνικό έθνος και για παιδιά που δεν όπως λέτε, την πρώτη φορά ενταγμένα στη χώρα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για αυτή την περίπτωση και αν ο νόμος εναρμονίζεται? Ναι. Νομίζω πως καταρχάς δεν έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε για το τι ισχύει σε κάθε χώρα. Προφανώς. Το μόνο που σίγουρο είναι ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το δίκαιο εδάφους και όχι το δίκαιο αίματος. Λοιπόν, το δίκαιο εδάφους σημαίνει ότι ένα παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει σε αυτή τη χώρα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ιθαγένεια της εκάστοτε χώρας.
Αυτό ισχύει. Αν υπάρχουν προβληματικές χώρες όσον αφορά την απόδοση της ηθαγένειας, κάποιες χώρες που έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, είναι η Ιταλία. Που η Ιταλία είναι ένα σκαλοπάτι λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα. Είναι λίγο καλύτερα δηλαδή στην Ιταλία, ναι, από την Ελλάδα. Λίγο καλύτερα, όχι καμία τρομακτική διαφορά, αλλά είναι λίγο καλύτερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στις υπόλοιπες χώρες δηλαδή είναι σαφώς καλύτερα, θέλω να πω. Ναι. Είστε μέλος της οργάνωσης Generation 2. Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για αυτή την οργάνωση και τις δραστηριότητές σας. Η οργάνωση αυτή ξεκίνησε πριν 9 χρόνια ως άτυπη ομάδα. Η αφορμή ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά δεύτερης γενιάς. Η αφορμή αυτή γέννησε την επιθυμία να θέσουμε το ζήτημα προς την πολιτεία. Και έτσι, ας πούμε, αρχίσαμε να οργανωνόμαστε, να συναντιόμαστε, να ανταλλάσσουμε προβλήματα, να ανταλλάσσουμε απόψεις και προτάσεις. Και έτσι ξεκίνησε το Generation πριν 9 χρόνια περίπου, το 2006. Οι επιτυχίες του Generation μέχρι σήμερα ποιες είναι? Το 2008-2009 θεσπίστηκε η άδεια, η λεγόμενη άδεια δεύτερης γενιάς. Παιδιά που γεννιόντουσαν εδώ και μεγαλώνουν εδώ, για να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, δηλαδή να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, προϋποθέτει να έχουν μια άδεια παραμονή στη χώρα. Και οπότε μια από τις προτάσεις μας ήταν πλέον να αναγνωριστεί μια άδεια που να καλύπτει αυτά τα παιδιά. Η επιτυχία μας ήταν μισή, γιατί τότε αναγνωρίστηκε μόνο το πρόβλημα μόνο στα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα και όχι τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Οπότε τότε είχαμε παιδιά δεύτερης γενιάς δύο ταχυτήτων. Είχαμε παιδιά που γεννιόντουσαν στην Ελλάδα και μπορούσαν και είχαν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη άδεια μακροχρόνια. Και είχαμε παιδιά που είχαν έρθει ενός χρονών ή δύο χρονών στην Ελλάδα και ήταν τότε ας πούμε 25-26 χρονών και δεν είχαν το δικαίωμα σε αυτή την άδεια. Η επιτυχία αυτή η μισή ήρθε να ολοκληρωθεί μόλις πέρσι, δυστυχώς, με την αλλαγή του κώδικα για να μπορούν να αναγνωριστεί το δικαίωμα και στα παιδιά που έχουν μεγαλώσει και έχουν έρθει σε πολύ μικρή ηλικία στην Ελλάδα. Μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία φυσικά είναι ο νόμος Ραγκούση που ήρθε 2 χρόνια μετά την άδεια αυτή. Ήρθε το 2010 και πλέον τα παιδιά, η πολιτεία, το ελληνικό κράτος αναγνώρισε ότι υπάρχουν αυτά τα παιδιά και θα έπρεπε να είναι ισότιμοι πολίτες αυτής της χώρας. Δυστυχώς ξέρουμε τα αποτελέσματα, τι έγινε μετά. Εννοείται με το Συμβούλιο Επικρατείας. Με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πίσω γύρισε και μετά η κυβέρνηση Σαμαρά, από ό,τι ξέρω. Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε χτίσει την καμπάνια της, την προεκλογική της καμπάνια, πάνω στο ζήτημα της ηθαγένειας και στην ξενοφοβία γενικά. Και τα οποία τα αποτελέσματα τα είδαμε με τις εκλογές του 2012. Εννοείται με την άνοδο της Χρυσής Αυγής κτλ. Και όχι μόνο. Σας πληροφορώ ότι η ρητορική μίσους δεν ήταν μόνο από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, δυστυχώς. Και από τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται. Και από τη Νέα Δημοκρατία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Κάπου πιάστηκε η Χρυσή Αυγή. Από κάπου πιάστηκε. Από τη ρητορική του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας. Τότε και μετά πρωθυπουργός και μετά ήταν ένα ντόμινο μέσα στη Βουλή με την πλειοψηφία φυσικά της Νέας Δημοκρατίας βουλευτών και τον ΑΝΕΛ
Ήταν οι όροι που χρησιμοποιούσαν φυσικά όσον αφορά για τους μετανάστες, για τους παράτυπους μετανάστες, τον όρο των Λαφραίων. Εντάξει, τα είδαμε αυτά στις εκλογές, λίγο πριν τις εκλογές του 12, τα είδαμε και πάλι στις εκλογές τώρα που είχαμε μετά τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά βρήκανε άνθρωποι και πατήσανε πάνω σε αυτό και ανεβήκανε φυσικά, συν όλα τα άλλα που είχαν να κάνουν με την οικονομία. Άρα πιστεύετε ότι αυτό το νομοσχέδιο που κατευθεί είναι προς σωστή κατεύθυνση και που αναιρεί τα αρνητικά της προηγούμενης περίοδου? Φυσικά, δηλαδή. Φυσικά. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Πλέον η ελληνική κοινωνία θεωρώ ότι δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι έτοιμη. Πλέον η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει και ήδη οι βουλευτές που είναι μέσα στη Βουλή ξέρουν την πραγματικότητα. Είναι στο χέρι τους να βγουν να πούν αλήθειες ή ψέματα για το σε ποιους αναφέρεται το σχετικό νομοσχέδιο. Η ελληνική κοινωνία είναι επίσης έτοιμη, ήταν έτοιμη καιρό, αλλά... Μια και αναφέρεις την ελληνική κοινωνία, επειδή ακριβώς υπάρχουν φαινόμενα ρατσισμού στην ελληνική κοινωνία και αρκετά δυστυχώς ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα παιδιά, στο σχολείο, στην κοινωνία γενικότερα? Κοιτάξτε, επειδή πέρασα και εγώ από τα σχολεία, έτσι, τα παιδιά στο σχολείο είναι παιδιά. Εντάξει, οι έφηβοι είναι έφηβοι, αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τι εννοείται ακριβώς? Εννοώ ότι τα παιδιά περνάνε τα στάδια αυτά. Τα παιδιά παίρνουν κάποια πράγματα στο σχολείο, στο σπίτι. Τα παιδιά παίρνουν ερεθίσματα, τέλος πάντων. Και εκφράζονται, εννοείται, και ρατσιστικές απόψεις. Ναι, 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 και εκφράζονται αναλόγως κάποια παιδιά, τέλος πάντων. Είδαμε τι έγινε με την άνοδο της Χρυσής Αυγής, που ξαφνικά κάποιος να αποστάρει σαν πώς να το πω, φασίστας, ήταν trend. Ήταν trend, ήταν της μόδας. Έτσι. Αυτό είχε τις επιπτώσεις στα παιδιά στο σχολείο? Είχε τις επιπτώσεις, ναι, φυσικά. Σε αυτό μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά? Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά. Να κατηγορήσουμε την ελληνική κοινωνία ολόκληρη. Να κατηγορήσουμε τα μίντια, να κατηγορήσουμε τους γονείς και τους καθηγητές, τους δασκάλους, όλους αυτούς και τους βουλευτές. Αυτούς να κατηγορήσουμε. Εγώ δεν θυμάμαι σε κανένα στάδιο της ζωής μου, όσο πήγαινα στο σχολείο, να έγινε καμία εκπαίδευση γύρω από τη διαφορετικότητα. Ενδεχομένως τότε να μην χρειαζόταν. Αυτά τα χρόνια όμως χρειάζονται. Χρειάζεται, σήμερα χρειάζεται. Έτσι. Έχω τύχει πολλές φορές, ξέρω, ας πούμε, στο δρόμο να με δει ένα παιδάκι και να πει «Α, μαμά, ένας μαύρος». Και να του πει η μάνα του ή ο πατέρας του «Σώπα, παιδί μου». Ή ξέρω, να το τραβήξει. Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να του εξηγήσει κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο γονιός είναι ρατσιστής. Απλά, δυστυχώς, δεν έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με την πραγματικότητα, με την αλήθεια. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ένα κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος? Φυσικά. 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 Εννοείται πως ο κάστοτε υπουργός παιδείας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Εγώ θεωρώ ότι είναι η πρωτοβουλία, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή πολιτική βούληση για να μπορέσουν σιγά σιγά να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα.